της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν και μας λένε ότι δεν έχουμε την εμπιστοσύνη τους, δεν έχουμε τη στήριξή τους. Ποιος θα τις ρώτησε, ποιος θα τις ζήτησε? Δεν θέλουμε ούτε την εμπιστοσύνη, ούτε τη στήριξη του παλιού. Έχουμε τη στήριξη, την οποία στήριξη του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και στη Νέα Βουλή καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη δύσκολη κοινοβουλευτική περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου, τον ομού Τρικάλων, που τίμησαν τον αγώνα μας με την ψήφο τους και την εκ νέου εμπιστοσύνη τους να τους εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Η νέα κυβέρνηση, έχοντας νοπή και καθαρή τη λαϊκή εντολή, οφείλει άμεσα να ξεκινήσει το έργο της. Σε συνέχεια όσων ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο με γνώμονά της την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να συγκρουστεί με το παλιό κατεστημένο και να φέρει τις απαραίτητες ριζικές αλλαγές που προϋποθέτει ένα σύγχρονο κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος. Βασική προϋπόθεση για να προσδοκούμε θετικά αποτελέσματα είναι η διαρκής μάχη για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί. Αυτό θα δώσει ανάσα στην ελληνική οικονομία και θα μας βοηθήσει να βγούμε από την εκβιαστική πολιτική της λιτότητας. Η αναδιάρθρωση του χρέους για πρώτη φορά μπαίνει στις πραγματικές της διαστάσεις ως ένα πρόβλημα όχι μόνο δικό μας, αλλά πανευρωπαϊκό. Είναι σαφές ότι τη μάχη αυτή μπορεί να τη δώσει και να την κερδίσει μόνο μια πολιτική δύναμη που δεν ανήκει στο παλιό πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει ευθύνες για τη δημιουργία του χρέους. Επιπλέον, το μεγάλο στοίχημα για αυτήν την κυβέρνηση είναι να μπει ένα τέλος στη χρόνια διαφθορά που μαστίζει ορισμένες πτυχές της ελληνικής οικονομίας, με στοχευμένες κινήσεις που θα την εντοπίζουν και θα την ξεσκεπάζουν, ώστε να μην χάνονται ετησίως τόσα χρήματα στη φοροδιαφυγή και σε παράνομες ενέργειες. Το επόμενο διάστημα, η καταπολέμηση κάθε είδους διαφθοράς πρέπει να είναι σημαία της κυβέρνησης, με αυστηρότερες ποινές και απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής τους. Τα χρήματα που θα προκύψουν από την πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, το χτύπημα του λαθρεμπορίου, την απόδοση του ΦΠΑ που ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ετησίως, μπορούν να χρηματοδοτήσουν, να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και σε ισοδύναμα μέτρα. Επιτέλους, πρέπει να ανοίξουν οι κρυμμένες λίστες, να πληρώσουν όσοι τόσα χρόνια πλούτιζαν παράνομα σε βάρος του ελληνικού λαού. Εκτός αυτού, η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που έρχεται μαγικά. Χρειάζεται ριζικές αλλαγές για την πάταξη της γραφειοκρατίας που αποτρέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο εργασιακός μεσαίωνας και η επισφάλεια δεν αποτελούν εγγυήσεις ανάπτυξης, όπως μας υπόσχεται το νεοφιλελεύθερο δόγμα, αλλά οξύνουν την κρίση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν θα βασίζεται στην κινησοποίηση της εργασίας, αλλά στην κοινοτομία, στην εφευρετικότητα, την έρευνα και τον τουρισμό. Πρέπει με κατάλληλη αξιοποίηση των επενδυτικών πακέτων να δώσουμε μια όθηση προς τα εμπρός, να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι και οι νέοι επιστήμονες να μην αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, να στηρίξουμε τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής με προστασία του εισοδήματός τους και τον έλεγχο των παράνομων εισαγωγών και σχεδιασμό για τις εξαγωγές. Με λίγα λόγια, πρέπει να συμμαζέψουμε την ακαταστασία που 40 χρόνια τώρα δημιούργησαν τα κόμματα του παλιού πολιτικού σκηνικού. Με ανάπτυξη, με πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, με κοινωνικό κράτος και ελληνική μεταξικό πρόσημο. Και όλα αυτά με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού και κυρίως όσων επλήγησαν τα τελευταία 5 χρόνια λιτότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κυβέρνηση, πιο έμπειρη, πιο αποφασισμένη, συνεχίζει το τιτάνιο έργο της διαρκούς διαπραγμάτευσης, με στόχο όχι μόνο την αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά την αλλαγή σχεδισμών και την καταπολέμηση της συλλογικής της λιτότητας στην Ευρώπη. Με την πορεία και τη δράση της αποτελεί παράδειγμα και εμπνέει τους λαούς της Ευρώπης, οθώντας προς ένα πιο δίκαιο σύστημα και μια Ευρώπη των λαών και των ιδρυτικών της αξιών. Είναι μια δύσκολη μάχη που βρίσκεται ακόμη στην αρχή.
αλλά με αγώνα, τη στήριξη του ελληνικού λαού και όλων των δημοκρατικών Ευρωπαίων πολιτών μπορούμε να πετύχουμε. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω, σαν ενεργός φαρμακοποιός, και ήθελα να απευθυνθώ προς τους υπουργούς Υγείας και Οικονομίας, λυπάμαι που δεν είναι κανείς εδώ, φαντάζομαι να το ακούσουν, θα ήθελα να μεταφέρω την αγωνία των χιλιάδων φαρμακοποιών, των εργαζομένων που δουλεύουν στο φάρμακο και των πολιτών, ότι το φάρμακο πρέπει να παραμείνει κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να είναι ένα κοινό εμπόρευμα. Επίσης, οι φαρμακοποιοί θέλουν και τα φαρμακεία τους να είναι τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θέλουν να ισχύσουν και στα φαρμακεία στην Ελλάδα ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να μην περάσουν σε χέρια και σε κεφάλια αγνώστου προέλευσης που θα είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε Σιμωρέλη. Λοιπόν, κύριε Γκεγκέρογλου, θα θέλετε από εδώ, από εκεί, που θέλετε. Ελάτε. Ελπίζω ότι εκτιμάτε την ανοχή των συναδέλφων και έξι.